Να βάλουμε στη συζήτησή μας τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, καθηγητή γεωλογίας και πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας μια τέτοια ημέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Κύριε καθηγητά, τώρα αυτό όλοι στο οποίο αναρωτιόμαστε είναι πού οφείλεται αυτή η τραγωδία, τι οδήγησε σε αυτή την αποκόλληση, και φυσικά εκείνο το μεγάλο ερώτημα το οποίο πλανάτε είναι αν ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε προλάβει και κάτι. Κοιτάξτε, το θέμα είναι πολύ απλό για να εξηγηθεί επιστημονικά. Είχαμε μεγάλες μορφολογικές πτήσεις σε όλο τον όφο. Είχαμε ασύνδετους βράχους πάνω στο κορυφαίο κομμάτι και μια ξενοδοχική μονάδα η οποία είχε υψηλό κίνδυνο. Στην όλη διαδικασία ενδεχομένως να συνέβαλαν και οι έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε την περασμένη και πριν 15 μέρες και στην περιοχή αυτή. Με αποτέλεσμα να διαβρωθεί η βάση των ογκολήθων και να έχουμε μια επιτάχυνση ουσιαστικά των φαινομένων. Είναι όμως οι βροχοπτώσεις, άρα λέτε για επιτάχυνση, γιατί σε αυτό πάνω ήθελα να σας ρωτήσω, αν οι έντονες βροχοπτώσεις που έχουμε ήταν ουσιαστικά η αιτία ή η αφορμή, αν αργά ή γρήγορα θα γινόταν αυτό, τουλάχιστον την εικόνα που έχετε εσείς για την μορφολογία εκεί της περιοχής. Οι αιτίες ήταν προφανείς και τις ανέφερα και είναι κυρίαρχες. Οι βροχοπτώσεις απλά και μόνο ήταν η αφορμή η οποία που έδωσαν το έναυσμα ουσιαστικά και δρομολόγησαν την κατολίσθηση. Κάποια στιγμή η κατολίσθηση θα γινόταν σε αυτά τα σημεία, όπως και αν προσέξουμε στην περιοχή την ευρύτερη, αλλά και προς την πλευρά της παραλίας, δεκάδες τέτοιοι ογκόλυθοι είχαν καταπέσει στο παρελθόν με αποτέλεσμα να βρίσκονται επί της αυτής, αλλά και σε άλλα σημεία. Ξέρετε, το πρόβλημα ήταν κυρίαρχο και διαχρονικό στην περιοχή, απλά και μόνο οι βροχοπτώσεις διευκόλυναν και επειδή μιλάτε για ένα διαχρονικό πρόβλημα, είναι χαρακτηριστικό πως το 2010 σε άλλο σημείο της ίδιας περιοχής, τώρα έγινε στα ανατολικά, το 2010 στα δυτικά, υπήρξε και πάλι αποκόλληση στο συγκεκριμένο σημείο. Έχετε εσείς κάποια στοιχεία περισσότερο για αυτό, δηλαδή συνδέονται αυτά τα δύο? Κοιτάξτε, συνδέονται από την άποψη ότι τα αίτια πάνω κάτω είναι κοινά. Έχουμε πολλά τέτοια φαινόμενα σε όλη την Κρήτη. Λίγα γίνονται και σχολιάζονται, γίνονται γνωστά και σχολιάζονται, ιδίως όταν έχουμε κάποιες επιπτώσεις. Γιατί κάθε χρόνο γίνονται δεκάδες τέτοια φαινόμενα, δεν έχουν επιπτώσεις, δεν τους δίνουμε σημασία. Συνεπώς, εστιαζόμαστε μόνο στις περιπτώσεις όπου πραγματικά έγινε είτε κινδύνευση πολύ μεγάλη για τους κατοίκους. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι όλα αυτά τα συγκροτήματα που έγιναν πριν τη θέσπιση ιδιαίτερων νόμων που προβλέπονται γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες στην περιοχή, στη συνέχεια έχουμε μία περίοδο που θεσπίστηκαν όλες αυτές οι μελέτες να γίνονται πριν να γίνει κάποιο μεγάλο τεχνικό έργο ή να επεκτείνονται κάποια χωροταξικά και προδερμικά σχέδια. Αλλά συνολικά το πρόβλημα κολλάει στο γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με πολύπλοκες διαδικασίες που πολλές φορές δεν τις δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Ή δεν εφαρμόζονται, κύριε καθηγητά, έτσι, οι διαδικασίες. Ή δεν εφαρμόζονται οι διαδικασίες που πρέπει. Δεν εφαρμόζονται. Μία κλασική περίπτωση είναι αυτή που διαμαρτύρονται οι οικολογικές οργανώσεις στην Κρήτη και συγκεκριμένα και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο για την περίπτωση του ρήγματος Πλακιά, όπου εκεί δόθηκε άδεια για μία κατασκευή πάνω σε ένα σεισμικό ρήγμα, ίσως είναι το πιο ενεργό σεισμικό ρήγμα της περιοχής. Αντιστοιχεί σε έναν γεώτοπο, δηλαδή είναι ίσως μία από τις πιο εντυπωσιακές μορφές ρηγμάτων που υπάρχουν στον κόσμο. Μέσα από κάποιες διαδικασίες γραφειοκρατίας δόθηκε η άδεια και από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους εμπλεκόμενους, δηλαδή και για αυτούς που ζητούν την ασφάλεια, αλλά και για τους ιδιοκτήτες και τους κατασκευαστές. Άρα, κύριε Λέκα, καλησπέρα, ένα καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα. Άρα, ισχύει ότι σε πολλές περιπτώσεις καταστρατηγείται το νομικό πλαίσιο? Δηλαδή, αντί για να δούμε γεωλογικές μελέτες και εγκρίσεις, ουσιαστικά βγαίνει μια απλή βεβαίωση, την οποία υπογράφει απλώς ο μηχανικός μιας επένδυσης, ο οποίος φυσικά δεν είναι και γεωλόγος. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα να είναι γεωλόγος ή όχι, απλά και μόνο να έχει γίνει κάποια σημαντική σοβαρή έρευνα. Πολλές φορές λέμε ότι φταίνε υπηρεσίες. Μπορεί να φταίνε και αυτές. Πολλές φορές όμως φταίνε και συνάδελφοι, οι οποίοι αναντίαστα βάζουν κάποια υπογραφή σε κάποια τεχνική έκθεση, χωρίς να αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα, απλά και μόνο για να ξεπεράσουν κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια. Αυτό είναι μια συνήθεια πρακτική την οποία έχω συναντήσει όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό πραγματικά ουσιαστικά
περιέχει την ευθύνη και την υπευθυνότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας ή για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου. Άρα τώρα, κύριε καθηγητά, μπορούμε να πούμε ότι η αυτοδιοίκηση και ενδεχομένως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, και αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ρίξουμε μια πιο σοβαρή ματιά ενδεχομένως σε σημεία της Κρήτης, γιατί προκειμένου για την Κρήτη μιλάμε, που έχουν γίνει ανάλογες επενδύσεις ή που υπάρχουν ανάλογου τύπου κατασκευές για να υπάρξει πιο προσεκτική διαρεύνηση επικινδυνότητας. Κοιτάξτε, είχα τονίσει πριν από πολλά χρόνια και είχα προτείνει ότι κάθε μία μεγάλη και μικρή ξενοδοχειακή μονάδα, λόγω της σπουδαιότητας που έχει για τον τουρισμό, η ασφάλεια των τουριστών, θα πρέπει να κάθε ξενοδοχειακή μονάδα να έχει και ένα πιστοποιητικό ασφάλειας για τους φυσικούς κινδύνους. Mm-hmm. Αυτό το πιστοποιητικό ασφάλειας ουσιαστικά θα εκδίδεται μετά την τήρηση κάποιων προδιαγραφών και κάποιων ερευνών που θα γίνονται στην περιοχή. Κοιτάξτε, δεν είναι μία ακόμα γραφειοκρατική διαδικασία αυτή που προτείνω. Είναι μία διαδικασία η οποία είναι πολύ σημαντική και η οποία θα αυξήσει κατακόρυφα το τουριστικό προϊόν. Ο τουρίστας που έρχεται στον ελληνικό χώρο δύο πράγματα ζητάει. Ζητάει πρώτον να περάσει καλά και δεύτερον να επιστρέψει ασφαλή στην πατρίδα του. Προς αυτή την κατεύθυνση, εάν τροπολογηθούν ενέργειες, ούτως ώστε να αυξήσουμε το αίσθημα ασφάλειας, νομίζω είναι θετικό και νομίζω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να γίνει για όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες όλης της χώρας. Και όταν μιλάμε για την Κρήτη, που έχει και τόσο μεγάλο τουριστικό ρεύμα, θέλω να σας αποδεσμεύσω όμως πρώτα. Θέλω να σας ρωτήσω αυτό που είναι σημαντικό και για την περιοχή την ίδια τώρα. Υπάρχει επικινδυνότητα τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο συγκεκριμένο σημείο? Γνωρίζω σύμφωνα με τις πληροφορίες ότι έχει αποκλειστεί η περιοχή, ότι υπήρχε, αν δεν κάνω λάθος, άλλο ένα ξενοδοχειακό κατάλημα το οποίο έχει φυσικά εκενωθεί. Υπάρχει επικινδυνότητα εκεί? Ορθώς έχει αποκτηστεί η περιοχή, γιατί η επικινδυνότητα υφίσταται. Mm-hmm. Και θα πρότεινα ουσιαστικά, πριν δρομολογηθούν κάποιες αναλυτικές διαδικασίες στην περιοχή και έρευνες, να μην δοθεί άδεια τουλάχιστον για τα συγκεκριμένα καταλήμματα. Mm-hmm. Θα πρέπει να δούμε πρώτα ότι είναι ασφαλή αυτά τα καταλήμματα και στη συνέχεια να λειτουργήσουν ξανά. Και βεβαίως αυτό μας βοηθάει και ο χρόνος, γιατί εισερχόμαστε εδώ σε άλλο χειμερινή περίοδο. Οπότε θεωρώ ότι μπορούν να τροπολογηθούν τέτοιες διαδικασίες, όχι μόνο σε αυτές τις μονάδες, αλλά και σε άλλες μονάδες που ενδεχομένως να διαπιστωθούν τέτοια προβλήματα. Και προλαβαίνετε και μία σκέψη μου, με την οποία θέλω και να σας αποδεσμεύσω, το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν μιλούσαμε για μεγαλύτερη ενδεχομένως αποκόλληση ή στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, όπου και η συγκεκριμένη παραλία ήταν γεμάτη κόσμο, για το τι θα μπορούσε να έχει καταγραφεί και γιατί τραγωδία θα μιλούσαμε σήμερα, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στο δελτίο μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.